Γιατί γι' αυτό λόγο είναι η παρουσία σας σήμερα εδώ. Ξεκινάμε. Γιάννης Λάτος κατατέθηκε σήμερα ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα των Δημοκρατικών Αθηνών μήνυση για βιασμό σε βάρος ανηλίκου. Το έγκλημα φαίνεται να τελέστηκε το έτος 2010, όταν το θύμα ήταν ηλικίας 14 ετών, μαθητής στη δεύτερη τάξη του γυμνασίου. Το έγκλημα τιμωρείται ως κακούργημα και δεν έχει παραγραφεί. Ως δράστης φέρεται πασίγνωστος ηθοποιός σκηνοθέτης, το όνομα του οποίου αποσχολεί τελευταίος εντόνως στη δημοσιότητα. Ζητάμε από τη δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα και να κινήσει με προτεραιότητα τις διαδικασίες δικαστικής διερεύνησης της μήνυσης, διότι από τα πραγματικά περιστατικά και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης προκύπτει ιδιαίτερα υψηλός βαθμός επικινδυνότητας του φερωμένου ως δράστη για το κοινωνικό σύνολο. Γνωρίζετε αν σε βάρος του συγκεκριμένου ηθοποιού σκηνοθέτη εκτελεί και άλλη μήνυση? Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Το ξέρω, αυτό το γνωρίζει η δικαιοσύνη στην οποία εμείς αποταντήκαμε. Με ποιο τρόπο προσέγγισε το συγκεκριμένο? Αυτά είναι στοιχεία της μήνυσης. Η μήνυση έχει ήδη κατατεθεί. Εμείς ζητάμε την κατά προτεραιότητα επεξεργασία και δικαστική διερεύνηση, όπως λέγω, διότι επαναλαμβάνω, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει βαθμός επικινδυνότητας υψηλός για το κοινωνικό σύνολο. Το θύμα αυτή τη στιγμή είναι στο μεταλλευτικό χώρο? Σας είπα, πρόκειται ο φερόμενος, ο καταγγελόμενος ως δράστης, είναι γνωστός, πασίγνωστος ηθοποιός σκηνοθέτης. Το θύμα σήμερα είναι 25 χρονών. Και είναι ηθοποιός, είναι στον καλλιτεχνικό χώρο? Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Το αδίκημα τελέστηκε άπαξ. Ευχαριστώ.